Ο βίος προπυλακισμός του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Κουμουτσάκου κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τη γενοκτονία των Ποντίων από ακροδεξιά στοιχεία, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο βουλευτής. Θα τα δούμε όλα και θα τα σχολιάσουμε αναλυτικά με τον εκδότη της Real News, Νίκο Χατζηνικολάου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Προηγουμένως όμως να παρακολουθήσουμε τις εικόνες από τον ξυλοδαρμό του βουλευτή που αφήνουν άφωνο κάθε πολιτισμένο άνθρωπο. Είναι η στιγμή που ο Γιώργος Κουμουτσάκος δέχεται την επίθεση από άτομα που βρίσκονταν μέσα στη συγκέντρωση. Ένας νεαρός του πετά νερό. Τον κλωτσά, ενώ κάποια άλλα άτομα τον γρονθοκοπούν. Μία γυναίκα του τραβά το σακάκι, ενώ ένας άνδρας που φορά καπέλο του ρίχνει μία μπουνιά στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να τον φυγαδεύσουν. Δύο άλλα άτομα ξεφεύγουν από τον αστυνομικό κλειό και του ορμούν για δεύτερη φορά. Τελικά οι αστυνομικοί κάνουν μια ανθρώπινη ασπίδα και ρίχνουν χημικά για να απομακρύνουν το πλήθος που συνεχίζει να προσπαθεί να τον χτυπήσει. Ήταν επίκαιρο το Εγώ είμαι, εγώ παιδί μου είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών όταν έκανα αγώνα. Σε αυτό που είπατε, ότι δεν υπηρετούμε εμείς εδώ που μας συγκεντρωθήκαμε. Δεν υπηρετούμε εθνικούς στόχους. Άλλο αυτό. Αυτό το καταδικάζω. Είμαι εδώ παρόν και ως πολιτικός και ως πολίτης και ως διπλωμάτης Έλληνας. Που επί 20 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών αγωνίστηκα. Το λαό πω, έδωσα, έδωσα τη ζωή μου σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το θέμα το ποντιακό. Να είστε καλά. Αυτή είναι η ιστορία. Οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που χτύπησαν τον βουλευτή. Ο ρεπόρτερ του Star Κώστας Καζακόπουλος ήταν παρόν κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Γιώργο Κουμουτσάκο την ώρα που τον χτυπούσαν. Πες μας λοιπόν Κώστα, τι διαδραματίστηκε μπροστά σου πέρα από τις εικόνες που παρακολουθούμε και που σοκάρουν κάθε πολιτισμένο άνθρωπο, αν κατάλαβες ποιοι ήταν τελικώς αυτοί που χτύπησαν τον βουλευτή, ήταν κάποια πρόσωπα που βγήκαν μέσα από την πορεία? Μαρα, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που έγινε στις 6 παρά 20. Κράτησε 10 λεπτά συνολικά. Σε τρεις φάσεις χτύπησαν τον κύριο Κουμουτσάκο. Ξεκίνησε τελευταίος από όλους τους πολιτικούς που ήταν παρόντες, γιατί ήταν αρκετοί και κάναν όλοι δηλώσεις στις κάμερες. Άρχισε να κάνει μια δήλωση. Κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Τι θέλεις και κάνεις δηλώσεις. Άρχισαν να φωνάζουν αλήτες, προδότες πολιτικοί. Και ήρθε και μια ομάδα νεαρών μέσα στο πλήθος, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν και αυτοί συνθήματα. Άρχισε να υποχωρεί ο κύριος Κουμουτσάκος. Ένας κύριος τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον προστατεύσει καθώς τον φυγάδευε προς το δεύτερο φυλάκιο πίσω μου εδώ στην Προεδρική Φρουρά μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Τότε κάποιοι νεαροί έκαναν μια κυκλωτική κίνηση και τον χτύπησαν στο πρόσωπο με γροθιές, τον μάτωσαν, του έσπασαν τα γυαλιά και συνέχισαν να τον χτυπούν. Ενώ κάποιοι παριστάμενοι πέταξαν μπουκάλια με νερό και νεράτζια στη συνέχεια και πέτρες. Τον στρίμωξαν στη γωνία οι αστυνομικοί, πιάστηκαν
εξαπρόπτου, δηλαδή δεν το περίμεναν καθόλου. Έκαναν μια ανθρώπινη ασπίδα να τον προστατεύσουν, ωστόσο οι νεαροί έκαναν μια κυκλωτική κίνηση και τελικά τον στρίμωξαν στη γωνία της Βουλής, όπου εκεί έπεσε βροχή από πέτρες, νεράτια και μπουκάλια με νερό. Εκεί προσπάθησε να εξηγήσει ο κύριος Κουμουτσάκος ποιος είναι, παρόλα αυτά δεν εισακούστηκε. Και καθώς προσπάθησε η αστυνομία να τον φυγαδεύσει προς τις σκάλες, που τελικά τον έφτασε στις σκάλες εδώ πίσω μου, στο αριστερό φυλάκι όπως βλέπουμε της Βουλής, πάλι έγινε μια επίθεση από νεαρούς και τον χτύπησαν και πάλι, ενώ ήταν ήδη ματωμένο το πρόσωπό του. Τελικά φυγαδεύτηκε και τον πήγαν πάνω στην Βουλή. Αλλά τίποτα δεν το προμήνει. Από τις 4.30 που άρχισε η μεγαλειώδης αυτή συγκέντρωση των ποντίων, με όλα τα σωματεία από όλη την Ελλάδα που είχαν συγκεντρωθεί εδώ στο Σύνταγμα, είχαν κλείσει και τη λεωφόρο Αμαλίας, χιλιάδες ποντί, ειρηνικά διαδηλώνουν μέχρι εκείνη την ώρα. Το αίτημά τους ήταν να παραιτηθεί ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Φίλης, και μέσα σε 10 λεπτά έγινε όλο αυτό. Λίγο νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Βαρυβιτσιώτης, που είχε αντιληφθεί ένα κλίμα, καθώς πήγε και αυτός να κάνει κάποια δήλωση, άρχισε να φεύγει και τον κυνήγησαν κάποιοι νεαροί και αυτόν, χωρίς ωστόσο να του επιτεθούν. Στο αυτοκίνητό του, μόνο όταν μπήκε, το χτύπησαν με κάποια ξύλα στην οδό Όθωνος. Αυτό είχε προηγηθεί όμως περίπου μισή ώρα από το περιστατικό. Κώστα, καταλαβαίνω από αυτά τα οποία. Αλλά δεν είχε γίνει ευρέως αντιληπτό. Ότι δεν υπήρχε κάποιο προσωπικό θέμα, ειδικά με τον κύριο Κουμουτσάκο, αλλά στο πρόσωπό του αυτά τα άτομα θέλησαν να προφυλακίσουν γενικώς τον πολιτικό κόσμο. Ακριβώς έτσι το κατάλαβα εγώ, και έτσι, γιατί δεν υπήρχε τίποτα το προσωπικό. Πιθανότατα και αυτοί που τον κυνήγαγαν να μην ήξεραν ακριβώς ποιος είναι, ή κάποιοι από αυτούς που τον κυνήγαγαν. Ωστόσο, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έβγαλε ανακοίνωση, χαρακτήρισε προβοκάτσια το γεγονός και καταδίκασε τη βία η επίθεση εις βάρος του κυρίου Κουμουτσάκου εδώ με ανακοίνωσή της. Και στη συνέχεια πήγε ο ίδιος στη Βουλή και έκανε τη δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Ο ξυλοδαρμός του Γιώργου Κουμουτσάκου προκάλεσε ένταση στη Βουλή. Ο ίδιος, με αίματα στο πρόσωπο, φανερά σοκαρισμένος, κατήγγειλε ανοιχτά τη Χρυσή Αυγή για τον προπυλακισμό του και τον Νίκο Φιλίο ως ηθικό αυτούργο. Έχοντας υποστεί τη βιοπραγία ακραίων. Ακραίων. Απαράδεκτων τραμπούκων. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή την δικαιολογία, το έδαφος, την τροφή και το νερό να αναπτυχθούν αυτά, την δίνουν δηλώσεις όπως αυτές που κάνατε. Με σκισμένα ρούχα και χτυπημένο στο πρόσωπο, ο Γιώργος Κουμουτσάκος μιλά στη Βουλή μετά τα άγρια χτυπήματα των διαδηλωτών. Ξέρω υπό την καθοδήγηση ποιων αυτοί οι τραμπούκοι έδρασαν. Αυτοί οι οποίοι επιχείρησαν να καπηλευθούν τον πόνο και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των ποντιακών σωματείων. Δίπλα σε αυτήν την ομάδα που ξεκίνησε τις βιοπραγίες. Ένα λεπτό πριν ήταν μαζί τους ο βουλευτής κύριος Γρέγος, τον οποίον είδα. Η Χρυσή Αυγή καταδικάζει, όπως όλα και όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, οποιαδήποτε πράξη βίας εις βάρος και του κύριου Κουμουτσάκου, αλλά και οποιοδήποτε, αλλά δεν θα μπορεί να λέει ο κύριος Κουμουτσάκος όταν ξαβγείται να το πάρει πίσω. Δείχνοντας ευθέως τον Νίκο Φίλη, ο κύριος Κουμουτσάκος υποστήριξε ότι είναι αυτός ο ηθικός αυτούργος των τραμπουκισμών. Ότι τα χέρια της βίας τα οπλίζουν προκλητικές δηλώσεις όπως αυτές που έγιναν εκ μέρους του Υπουργού, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει πότε είναι επιστήμον και πότε υπουργός. Είναι ηθικός αυτούργος αυτών των βιοπραγιών. Από εκεί και πέρα, η Χρυσή Αυγή είναι εκείνη η οποία καλλιεργεί μονίμως και σταθερά αυτή την πρακτική και αυτό τον λόγο. Ο Νίκος Φίλης ζήτησε το λόγο και καταδίκασε τον ξυλοδαρμό, αλλά με τις δηλώσεις του έκανε τα πράγματα χειρότερα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη συμπάθειά μου για όσα υπέστη ο κ. Κουμουτσάκος, όπως επίσης και όσα παρολίγο να υποστεί ο κ. Ζαβιτσιώτης, που μόλις και διέφυγε από τη μανία των τραμπούκων της ακροδεξιάς πάνω στον χώρο του αγνώστου στρατιώτη. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Αποφασίστε. Στο δικαστήριο εσείς. Στο δικαστήριο. Λίγο σεβασμό, τουλάχιστον σε αυτούς που εδάρισαν. Ο Υπουργός Παιδείας έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, υποστηρίζοντας ξανά την άποψή του για το θέμα των ποντίων. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Υποστηρίζω τη θέση που έχει η χώρα μου και υποστηρίζω το δικαίωμα, όταν ρωτέμαι ως άτομο, όταν ρωτώμαι, να μην αλλάζω την άποψή μου. Δεν είμαι πολιτικάντης. Υποστηρίζω την εθνική θέση που αφορά τη γενοκτονία των ποντίων και από εκεί και πέρα δεν είμαι καραγκιόζης πολιτικάντης να πω δεν έχω πει τίποτα στη ζωή μου. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, αποχωρώντας από τη Βουλή, είπε ότι η κυβέρνηση έσπηρε ανέμους και τώρα θερίζει θύελες, ενώ σκοπεύει να καταθέσει μηνύσεις.
Πριν από λίγο, ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης ζήτησε την αποπομπή του κυρίου Φίλη, τον οποίο και χαρακτήρισε ηθικό αυτούργο. Νίκο. Τώρα, επίσης πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά, στο ενικός.gr, ο πρόεδρος των ποντίων σε όλη την Ελλάδα, ο κύριος Τοπαλίδης, έκανε δήλωση με την οποία καταδικάζει την επίθεση κατά Κουμουτσάκου και λέει ότι οι πόντιοι που έχουν υποστεί τόσο μεγάλη βία δεν μπορεί να συμφωνούν με κανενός είδους βία απέναντι σε οποιονδήποτε. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα τραμπούκων που δεν είχαν σχέση με το κύριο σώμα των διαδηλωτών, δηλαδή με τους ποντίους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να διατρανώσουν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους για τη γενοκτονία την οποία έχουν υποστεί οι πόντιοι, για τους βασανισμούς τους, για τις ζωές που χάθηκαν, για όσα η ιστορία έχει καταγράψει από τους διωγμούς των Τούρκων εναντίον των ποντίων. Είναι απορίας άξιο μάλιστα ότι αυτοί οι τραμπούκοι επέλεξαν ως θύμα τους έναν βουλευτή από τους καλύτερους του ελληνικού κοινοβουλίου. Έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος φημίζεται και για τη μετριοπάθειά του και για τη σοβαρότητά του και για την υπευθυνότητά του, τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος άλλωστε βρέθηκε εκεί για να στηρίξει τις απόψεις, τα αιτήματα, τη διαδήλωση των ποντίων. Είναι να απορεί λοιπόν κανείς ποιοι κάναν αυτή την επίθεση, ποιοι την οργάνωσαν, όπως επίσης είναι να απορεί κανείς με το γεγονός πρώτον ότι υπήρχε ελάχιστη αστυνομική δύναμη, ότι οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, στα πλάνα που είδα, μου δίνουν την αίσθηση ότι πρέπει να είναι τροχονόμοι. Δεν τους είδα δηλαδή να συλλαμβάνουν έναν από αυτούς που επιτέθηκαν σε μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου. Μου έδωσαν την αίσθηση ότι έκαναν τους τροχονόμους στις γροθιές και στις κλωτσιές που δεχόταν ο βουλευτής. Και μόνο μετά από πολλή ώρα και αφού είχε ήδη δαρεί ανηλαιός ο κύριος Κουμουτσάκος, εδέησαν να κάνουν ανθρώπινη αλυσίδα μπροστά του για να τον προστατεύσουν από τη συνέχιση των επιθέσεων. Λοιπόν, εγώ περιμένω να ακούσω σήμερα, αύριο, ποιοι θα συλληφθούν για αυτή την ιστορία και να δούμε και αν είναι υποκινούμενοι, αν υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός, γιατί τα επεισόδια αυτά έχουν περίεργο άρωμα και επειδή έχουμε και μια δίκη στελεχών πολιτικού κόμματος εν εξελίξη, θέλω να δω, έχουν κάποια σχέση και φαντάζομαι και όλοι οι συμπολίτες μας, όλη η ελληνική κοινωνία έχουν καμιά σχέση με τη συγκεκριμένη οργάνωση, με το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Αν έχουν, είναι διπλή η απορία μου, γιατί τότε θα πρόκειται για πολύ μεγάλο πολιτικό θράσος. Δηλαδή την ώρα που δικάζονται για δολοφονία, την ώρα που δικάζονται για βαριά επεισόδια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, να συνεχίζουν να πυροδοτούν την οξύτητα στον τόπο. Είναι κέρια τα ερωτήματά σου, Νίκο, και ακριβώς πάνω σε αυτά τα ερωτήματα έχει συλλέξει πληροφορίες η αστυνομική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μαστραντονάκη. Θα την ακούσουμε τώρα. Τι λέει η πλευρά της αστυνομίας, Κατερίνα? Καταρχήν, γιατί και ο Γιώργος Κουμουτσάκος μίλησε για ολιγορία, αλλά και εμείς στις εικόνες είδαμε αμηχανία από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν εκεί. Πραγματικά, Μάρα, κυρίες και κύριοι, είδαμε μία ολιγορία ως προς το να συλλάβουν τα άτομα τα οποία εκείνη τη στιγμή χτυπούσαν τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπαμε δηλαδή, ναι, μεν οι αστυνομικοί να κάνουν έναν κλείο γύρω από τον βουλευτή, όμως κάποιος από τους αστυνομικούς δεν συνέλαβε τα άτομα που εκείνη τη στιγμή μπροστά τους τον χτυπούσαν και τον κλωτσούσαν. Αυτή τη στιγμή στα χέρια μου κρατάω μια ανακοίνωση της αστυνομίας που ήρθε πριν από λίγο και λέει ότι μεταξύ άλλων έχουν ξεκινήσει οι έρευνες και λέει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο ενήργησαν άμεσα με πρωταρχικό μέλημα να προφυλάξουν τη σωματική ακυριότητα των βουλευτών και λοιπόν ατόμων που δέχονταν επιθέσεις. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συλλέξει εγώ, μίλησα με ανώτατους αξιωματικούς πριν από λίγο. Μου είπαν ότι θεωρούν ότι πρόκειται για μέλη της Χρυσής Αυγής, ότι τα άτομα που γρονθοκόπησαν τον βουλευτή είναι μέλη της Χρυσής Αυγής και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, η αστυνομία ερευνά τους επιβάτες 5 πούλμαν τα οποία είχαν φτάσει στην πλατεία Συντάγματος από την περιοχή του Μενιδίου και φέρονται να είναι μέλη της Χρυσής Αυγής, ενώ ερευνά και ένα άτομο το οποίο έχει το προσωνύμιο ο γυμναστής και φέρεται να είναι και αυτός στέλεχος της Χρυσής Αυγής.
την υπόθεση όλη αυτή την έχει αναλάβει Μάρα η κρατική ασφάλεια και ερευνά όλα τα βίντεο καρέ-καρέ έτσι ώστε να μπορέσει να ταυτοποιήσει τα άτομα που χτύπησαν τον βουλευτή. Ορισμένα από τα πρόσωπα φαίνονται πολύ καθαρά στα πλάνα, Κατερίνα. Αν λοιπόν η αστυνομία έχει τη βούληση, είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί πολύ γρήγορα. Πρέπει να κινηθεί πολύ γρήγορα και μέχρι αύριο να έχουμε τις πρώτες συλλήψεις. Να σε ευχαριστήσω.